Καλώς ήρθες και τι σου έχω σήμερα, τι ανοιγματάρα τσιγκάνικο σου έχω εδώ με την ημέρα γέννησης. Όταν εννοούμε λοιπόν ημέρα γέννησης εννοούμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και θα σου εξηγήσω επίσης τι σημαίνει να έχεις γεννηθεί μία από αυτές τις ημέρες. Δηλαδή τι σημαίνει να έχεις γεννηθεί Δευτέρα, τι σημαίνει να έχεις γεννηθεί Τρίτη. Και επίσης αυτό το ρίξιμο θα βάλουμε πότε γεννήθηκες και θα εξετάσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 θέματα. Για το συγκεκριμένο ρίξιμο λέγεται τσιγκάνικο των 6 πλανητών. Υπάρχει και τον 9, αλλά θέλω να κάνουμε το και τώρα τον 6 που είναι και απλό. Και θα εξετάσουμε ένα θέμα το οποίο σε απασχολεί και βγαίνει, το εμφανίζει ο ήλιος. Συναισθηματικά που βρίσκεσαι, τι συμβαίνει, τι χρειάζεται, Άρης εδώ, τι χρειάζεται για να κάνεις δράση, να μπεις σε μια δράση, να πάρεις αποφάσεις. Δίας, ποιες είναι οι δυνατότητές σου που σου δίνονται. Κρόνος, ποιο είναι το εμπόδιο, και Αφροδίτη, που σημαίνει έρωτας. Θα εξετάσουμε λοιπόν δηλαδή όλες τις πτυχές του εαυτού σου. Τα πάντα όλα. Τώρα βέβαια κάποιος μπορεί να διαρωτηθεί και να πει, να αναρωτηθεί, μα συγγνώμη πώς γίνεται εγώ που έχω γεννηθεί ας πούμε Δευτέρα, να είμαστε όσοι έχουν γεννηθεί Δευτέρα να βγαίνουν τα ίδια πράγματα. Κοίταξε να δεις, πιάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, δεν λέω ότι πιάνει όλους, πιάνει όμως ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και αρκετά πράγματα από εδώ θα δεις ότι ταιριάζουν με τη ζωή σου. Οπότε μπορείς να δεις το δικό σου, τι συμβαίνει ή και του ανθρώπου του οποίου σε ενδιαφέρει για να δεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, τώρα, μην ξεχνάς. Έχω επίσης στο site μου akastaro.gr, μπες, υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες. Έχω δει λοιπόν ότι η αριθμολογία σας αρέσει πάρα πολύ, θα την εμπλουτίσω, θα βάλω και άλλα πράγματα. Και τι δεν έχω λοιπόν στο site μου, δωρεάν υπηρεσίες, έχω τρεις κάρτες, μία κάρτα από εμένα, online χρησμός από το μαντίο μου, ρούνους, αριθμολογική ανάλυση, πλήρης αριθμολογικό προφίλ, συμφωνία πεπρωμένων, ό,τι θέλεις, μπες μέσα, έχω τις Παναγιά στα μάτια, όλα είναι για σένα, όλα είναι για την πάρτι σου, δωρεάν, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά εννοείται ότι και εδώ στο κανάλι μου κάνεις την εγγραφή, κάνεις το like σου, έλα στην παρέα μας, περνάμε ωραία, κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα, τέτοιες όμορφες αναλύσεις, κάνω και shorts με πολύ ωραία θέματα, αλλά και... Οπότε, περνάμε ωραία, περνάμε καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε, μην το καθυστερούμε άλλο τώρα, αρκετά μίλησα και μην πλατιάζουμε. Λοιπόν, όσοι γεννήθηκαν Δευτέρα, εντάξει. Τι σημαίνει όμως γεννήθηκε κάποιος τη Δευτέρα. Επηρεάζεις από τη σελήνη. Εντάξει, η Δευτέρα επηρεάζεται από τη σελήνη. Αντιπροσωπεύει τα συναισθήματα, ευαισθησία αλλά και διέστηση. Συνήθως, πρόσεξε να δεις τι λέω, συνήθως αυτά τα άτομα είναι ευαίσθητα, μπορούν βεβαίως στην αρνητική δόνηση να γίνουν και πολύ σκληρά. Λοιπόν, αναζητούν συνήθως την ασφάλεια, έχουν μια διακριτική γενικά προσωπικότητα. Μπορούν να αντιληφθούν πάρα πολύ εύκολα τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων, όμως πολλές φορές υπάρχει υπερβολική ευαισθησία. Μην ξεχνάμε αυτό που είπα προηγουμένως, η αρνητική δόνηση σημαίνει εκτός από υπερβολική ευαισθησία, τότε μπορεί να σημαίνει και υπερβολική αναισθησία μετά, πράγμα που σημαίνει να υπάρχει μια ψυχρότητα. Εντάξει, αυτά τα πολύ λίγα για να μην το δυσκολέψω περισσότερο και πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, ένα θέμα το οποίο μπορεί να σε απασχολεί αυτή τη στιγμή ή κάτι το οποίο χρειάζεται να έρθει στην επιφάνεια και ο ήλιος να το φωτίσει. Εντάξει, για να δούμε τι είναι. Και είναι αδελφές ψυχές δίδυμες φλόγες. Δύο κούπα. Θέματα σχέσεων δηλαδή. Θέματα σχέσεων γενικά. Συνεργασιών, σχέσεων, ερωτικών σχέσεων, σχέσεων με όλους τους ανθρώπους, οτιδήποτε. Το δύο κούπα εδώ αντιπροσωπεύει αδερφές ψυχές, δίδυμες φλόγες. Δεν θα σας πω τώρα πώς βγαίνουν οι δίδυμες φλόγες και οι αδερφές ψυχές. Το παίρνουμε έτσι διότι ναι, αριθμολογικά μας κάνει και τον αριθμό 2 δηλαδή. Σαν 11 είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι μία ένδειξη. Σχέσεις λοιπόν, αγάπη και σχέσεις. Αυτό είναι το κυρίως θέμα το οποίο γενικά σε απασχολεί και κυρίως αυτό είναι το θέμα το οποίο μέσα σου γενικότερα υπάρχει σαν προβληματισμός. Με το φίλο σου, με το αυτό, με τη σχέση σου, με τους γονείς, με ένα συνεργάτη, οτιδήποτε. Εντάξει. Κυρίως όμως, κυρίως, επειδή είναι το δύο κούπα, μιλάει περισσότερο για ερωτικές σχέσεις. Εντάξει. Πάμε όμως να δούμε τώρα τη σελήνη. Η σελήνη σου εδώ που είναι το συναισθηματικό κομμάτι το οποίο βγαίνει. Ε,
Λοιπόν. Εδώ μας βγαίνει το 9 μπαστούνι. Ναι, σταμάτησα λίγο και τη σκεφτόμουν, μου έρχονταν φλασιές. Το 9 μπαστούνι λοιπόν σημαίνει πολεμά. Έχω πολεμήσει συναισθηματικά για αυτή τη σχέση. Για τη συνεργασία, για τη σχέση, για την οικογένεια, για αυτό το φίλο, για αυτή τη φιλία. Είπαμε όμως, εντάξει, μετράει κυρίως το ερωτικό κομμάτι, αλλά και τα υπόλοιπα. Έχω πολεμήσει, έχω ματώσει. Και θα ξαναδείς, έχω ματώσει, θέλω να το δεις εδώ, θέλω να το δεις. Εδώ είναι μπαταρισμένος, δηλαδή έχει πολεμήσει για αυτή τη σχέση και την κοιτάζει αυτή τη σχέση. Και σου λέει πώς εγώ ήθελα να ήμουνα, να είμαστε, που θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και τελικά δεν την έχουμε. Και τελικά συναισθηματικά έχω διαλυθεί κατά κάποιο τρόπο. Τα συναισθήματα εδώ είναι πληγωμένα και υπάρχει επίσης και αρκετός θυμός. Και υπάρχει και αρκετή μέσα έτσι ενέργεια που βράζει, αλλά όχι για καλό όμως, για κακό. Τι σου λέει ο Άρης εδώ να κάνεις, πώς θα δράσεις, και είναι άσος ξυφών. Πρώτα απ' όλα πρέπει να παραδεχτείς ότι έχεις αξία και έχεις δύναμη εσύ σαν άνθρωπος. Σου λέει επίσης είναι και κάτι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί εδώ ο Άρης, ο πλανήτης ο Άρης, έχει να κάνει με λίγο και με πολεμικό σκηνικό. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για πρότυπα, έτσι, αρχέτυπα. Δεν μιλάμε, δηλαδή μιλάμε με συμβολισμούς. Και ο Άρης συμβολίζει, είναι ο θεός του πολέμου, συμβολίζει το πολεμικό κομμάτι και εδώ βγαίνει ένα αξίφος. Που σημαίνει πρέπει στη ζωή σου να πολεμήσεις. Πρέπει επίσης να δείξεις ότι είσαι ένα άνθρωπος με αξία, η αξία σου. Αν δεν έχει εκτιμηθεί η αξία σου από συγκεκριμένους ανθρώπους που εσύ ήθελες από στο ερωτικό κομμάτι ή οτιδήποτε, ήρθε η ώρα να φύγεις, ήρθε η ώρα να προχωρήσεις με τη δική σου αξία, να πας αλλού, να κάνεις άλλα πράγματα. Κατάλαβες. Η αξία σου, η δύναμή σου. Μη συμβιβάζεις τη δύναμή σου για κανέναν λόγο. Ο Δίας τώρα. Ο Δίας έρχεται να μας πει, να μας μιλήσει για μαθήματα, για δώρα, για δυνάμεις, για επιτυχίες, για ευκαιρίες και έρχεται ένας άλλος άσος εδώ μπαστούνι. Έχουμε δύο άσους, λοιπόν. Αγαπημένοι μου, αγαπημένοι μου, εσύ που είσαι γεννημένος Δευτέρα. Έχεις δύο άσους κάτω στο deck. Τι θέλει να σου πει? Πολύ πολύ απλά, πάρα πολύ απλά. Έχεις τη δυνατότητα, έχεις τη δύναμη και δεν θέλω να ακούω τώρα αυτό, εκείνο, τ' άλλο και τα λοιπά και δύσκολα, να πατήσεις τα πόδια σου και να κάνεις νέα ξεκινήματα και να βρεις αυτό εδώ πέρα. Πρόσεξε τώρα, σε πάω λίγο αντίθετα. Έχεις τη δυνατότητα, θα παλέψεις, γιατί μπορεί να χρειαστεί να παλέψεις για μια σχέση, για έναν έρωτα, θα ματώσεις, θα περάσει από δύσκολα, γιατί ο έρωτας είναι σαν τον πόλεμο. Αλλά στο τέλος θα δικαιωθείς. Κράτα το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Και πάμε τώρα στο επόμενο που είναι ο Κρόνος. Ο Κρόνος είναι το εμπόδιο. Και το εμπόδιο είναι η κρίση. Λοιπόν, η κρίση είναι κυρίως μια πνευματική κάρτα. Η κρίση μας μιλάει για αφύπνιση, για αποφάσεις, μας μιλάει ότι στο τέλος μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά, θετικά, όμως. Πριν από αυτό εδώ, επειδή είναι και ο Κρόνος και δείχνει και μια καρμικότητα, διότι η κρίση είναι μια από τις καρμικές κάρτες. Καρμικές σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν. Υπάρχει το αίτιο και το αιτιατό και τα πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, όμως, ο Κρόνος σημαίνει το εμπόδιο. Εσύ λοιπόν περνάς εσωτερικά, μια εσωτερική, ας το πούμε, δική σου εσωτερική κρίση, συμβολικά το λέω τώρα, έτσι, όπου χρειάζεται να ακούσεις κάποια πράγματα, να δεις κάποια πράγματα, να ερευνήσεις, να ανακαλύψεις κάποιες αλήθειες, κάποιες πνευματικές αλήθειες ίσως, αλλά γενικά να ξεπεράσεις την εσωτερική σου κρίση. Ξεπερνώ την εσωτερική μου κρίση πατώντας γερά στα πόδια μου και στην αξία μου, έτσι. Πάμε λίγο ανάποδα δηλαδή εδώ, γιατί δεν είναι μόνο έτσι, είναι και ανάποδα. Και τέλος, οι σχέσεις. Οι σχέσεις λοιπόν μου έχει βγει ένα τρία πεντάκτηνο. Γενικά, η εδώ είναι η Αφροδίτη που σημαίνει σχέσεις. Το τρία πεντάκτηνο κυρίως έχει να κάνει με περισσότερο επαγγελματικά κομμάτια. Τώρα, θα το έλεγα σε ένα πολύ ευρύ πεδίο, γνωριμία σε επαγγελματικό χώρο.
βλέπουν εσένα ως ένας άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη αξία, γνωρίζεις τον επαγγελματικό χώρο και ελκύεις μια τέτοια κατάσταση και ένα τέτοιον άνθρωπο. Και λες, λέει αυτός εδώ παθαίνει πλάκα και λέει πω πω και όμορφη λέω τώρα και όμορφη ή και όμορφος και ικανός. Μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο, διότι δεν είναι μόνο η ομορφιά, είναι και άλλα πράγματα. Λοιπόν, και το 3 επίσης είναι και η χαρά. Το 3 είναι ένας από τους πολύ καλούς αριθμούς γενικότερα που, σημαίνει, που συντονίζεται με τη χαρά και την ευτυχία. Και η Αφροδίτη θέλει να σου πει επίσης ότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι θα σου πω τώρα. Συνέχισε να δουλεύεις, συνέχισε να εργάζεσαι γενικότερα και στο κομμάτι, ταξίστε επαγγελματικά σου, okay, αλλά να εργάζεσαι λίγο στο θέμα των σχέσεων. Τι κάνεις δηλαδή στο θέμα των σχέσεων? Ψάχνεσαι, δουλεύεις, τη χτίζεις λίγο τη σχέση, δίνεις σημασία, δίνεις ενέργεια. Διότι και αυτό είναι ένα κομμάτι. Δίνω ενέργεια, ξεπερνάω την κρίση, έχω ικανότητες και δυνάμεις και για καινούργια ξεκινήματα και ενέργεια, έχω μεγάλη αξία, μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσω, αλλά θα τα καταφέρω. Εντάξει, αυτά. Αυτά για τη Δευτέρα, για αυτούς που είναι αυτές που είναι γεννημένοι Δευτέρα. Ετοιμάζεται η Τρίτη λοιπόν. Ημέρα Τρίτη, έρχεται η μέρα Τρίτη. Οι άνθρωποι λοιπόν που γεννήθηκαν, να στο βάλω στην άκρη, ένα λεπτό. Οι άνθρωποι λοιπόν που γεννήθηκαν την ημέρα Τρίτη, ας πάρω αυτές τις κάρτες. Λοιπόν, ναι. Έχουν ως πλανήτη τον Άρη. Ο Άρης είναι ο πλανήτης του πάθους, του θάρρους, της ανεξαρτησίας. Έχουν πολύ έντονα πάθη, εντάξει, πολλά συναισθήματα. Είναι θαραλέοι, ανεξάρτητοι, πολύ ανεξάρτητοι όμως. Έχουν ισχυρό χαρακτήρα και όταν λέμε ισχυρό χαρακτήρα, μην παρεξηγηθούμε. Δηλαδή μην το παρεξηγήσουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι ο άλλος ο οποίος θα βγει με αυτό και τσαμπουκάς και τέτοια. Μπορεί να είναι το ωραίο το μαγκάκι που λένε, το ωραίο το μαγκάκι, ή μπορεί να είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ελέγχει τόσο πολύ τον εαυτό του, μπορεί να ελέγξει τη δύναμή του, όπου δεν μασάει και προχωράει. Αυτό που χρειάζεται όμως, γενικότερα για εσάς, για όσους είναι γεννημένοι στην Τρίτη, στο αρνητικό κομμάτι, είναι το ξέσπασμα. Μπορώ να τα κάνω όλα λίμπα. Λίμπα πραγματικά. Χρειάζεται να έχουν αυτοέλεγχο. Και όταν λέμε, δεν σημαίνει ότι καταπιέζω. Άλλο ελέγχω και άλλο καταπιέζω, έτσι. Λοιπόν. Και να καταλάβουν ότι έχουν πάρα πολύ δύναμη και μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα με τη δική τους προσωπικότητα, το χαρακτήρα τους. Και έχουν και πολλές αντοχές. Πάμε όμως να δούμε τώρα. Εδώ μου βγαίνουν λίγο περίεργα όπως βλέπετε στο κόψιμο, πράγμα που σημαίνει αρκετή ενέργεια βεβαίως και φυσικά και διαφωνίες και τι είναι αυτά που μας λέει. Πάμε. Ποιο είναι το θέμα που βγαίνει εδώ ο ήλιος και αποκαλύπτει και είναι το 6 κούπα, καρμικές σχέσεις. Τόπο συνάντησης, καρμικές σχέσεις, αν παρατηρείς εδώ είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Εδώ έχει να κάνει με 3 άντρες και 3 γυναίκες. Το 6 κούπα σημαίνει τόπο συνάντηση, σημαίνει ότι κάποιες σχέσεις έπρεπε να γίνουν, έπρεπε να συναντηθείτε. Άσχετα αν τώρα η σχέση πηγαίνει καλά ή πηγαίνει κατά διάολο. Εντάξει. Συνήθως, μάλλον σε μεγάλο ποσοστό, οι καρμικές σχέσεις δεν είναι εύκολες, είναι πολύ δύσκολες. Έχουν πολλές απαιτήσεις. Και όταν οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό, ας πούμε, εσύ τώρα ως γυναίκα ή ως άντρας μπορεί να βλέπεις αυτό το βίντεο και να έχεις να καταλαβαίνεις λίγο κάποιες πληροφορίες. Ο άλλος όμως, επειδή δεν καταλαβαίνει ή δεν το γνωρίζει, δεν έχει την πληροφορία, και να πας να του το πεις τώρα, είναι καρμική σχέση. Τι μα αυτά που μου λες τώρα και αυτά και τα πιστεύεις αυτά και δεν ξέρω τι άλλο. Έλα μου ντε όμως που βγαίνουν τα άτιμα. Σελήνη λοιπόν, συναισθηματικά πώς είσαι. Συναισθηματικά είσαι με ένα άλλο εξάρι, έλα, 6 ξυφών. Κοίτα. Αποζητάς την ηρεμία. Αποζητάς αρμονικές σχέσεις. Έχεις 2 εξάρια κάτω, πράγμα που σημαίνει εξισορρόπηση, καρμικά, πολύ ισχυρά καρμικά γεγονότα, τόπο συνάντηση, παρελθόν, δηλαδή ότι η σχέση σου από το παρελθόν σου σημαίνει ότι έπρεπε να συναντηθείτε.
Έξι ξυφών σημαίνει μπορεί να κάνω και κάποιο ταξίδι, κάποια αλλαγή, να πάω κάπου σε τόπο, ίσως χρειάζεται να ηρεμήσω λίγο ή πάω να συναντήσω τον καλό μου ή την καλή μου. Το λέω σε γενικό πλαίσιο, έτσι, για να τα πιάσω όλα εδώ. Το έξι ξυφών όμως σημαίνει ότι κάνω, προσπαθώ, αφήνω πίσω μου το παρελθόν για να κάνω μία νέα αρχή, συναισθηματικά νέα αρχή. Και επειδή είναι ξύφη σημαίνει σκέψη, να ηρεμήσει η σκέψη μου και να τα βάλω λίγο σε μια σειρά και προχωράω μπροστά. Ο Άρης. Τι σου λέει ο Άρης λοιπόν για να προχωρήσεις? Δύο κούπα. Έχει βγει μια άλλη καρμική σχέση εδώ. Μάλλον το δύο, να σου το πω διαφορετικά, το δύο κούπα είναι αδελφές ψυχές ή δίδυμες φλόγες. Εδώ σημαίνει δράση. Δράσε. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι για αυτή τη σχέση. Κάνε κάτι όσον αφορά για αυτό το οποίο σε απασχολεί. Ο Άρης σημαίνει παίρνω αποφάσεις και κάνω δράση και πηγαίνω δυναμικά. Εδώ είναι ζευγάρι. Μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι βενιασμένη, μπορεί να είναι απλά σχέση, μπορεί οτιδήποτε. Σου λέει όμως, τι κάνεις μεγάλη γι' αυτό? Τι κάνεις μεγάλη μου? Θα το παλέψεις? Θα παλέψεις, πρόσεξε, θα παλέψεις για αυτή την αγάπη. Θα παλέψεις και ας χάσεις, πρόσεξε, γιατί ο Άρης δεν σημαίνει ότι πάντα νικάει. Είναι ο Θεός του πολέμου, αλλά δεν σημαίνει ότι νικάει πάντα. Θα παλέψεις για αυτή τη σχέση. Θα παλέψεις για αυτό το γάμο. Θα παλέψεις για αυτό. Τι λέω τώρα και τη συνεργασία κτλ. Εδώ είναι πολεμάω για τη σχέση. Τα δίνω όλα. Και ας χάσω. Αλλά θα έχω την ησυχία μου μετά ότι ξέρω ότι πάλεψα και ας μην νίκησα. Ο Δίας που έχει να κάνει με την εμπειρία, τη σοφία, τις γνώσεις και τις βοήθειες που παίρνουμε. Έχει βγει η Έρια εδώ. Μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Θέλω να δεις πώς αυτή η Έρια, δες εδώ αυτή την Έρια, σε αυτήν την αποτύπωση, πόσο διαφορετική είναι, πόσο όμορφη και με την καπελαδούρα της εδώ, μιας άλλης εποχής. Λοιπόν, η μεγάλη Έρια έρχεται και να σου πει ότι για να καταλάβεις τι γίνεται χρειάζεται να ανακαλύψεις και μυστικά. Να μάθεις μυστικά, να σου αποκαλυφθούν μυστικά. Για τη σχέση σου, για τη ζωή σου λίγο, αλλά εδώ είναι αποκάλυψη μυστικών. Η μεγάλη αίρια σημαίνει αποκαλύπτω μυστικά. Και κρατάω βεβαίως και μυστικά. Εδώ λοιπόν είναι διπλό, σημαίνει ανακαλύπτω, αλλά και κρατάω και μυστικά. Για τη σχέση μου, για το πώς πηγαίνει, κάτι σου λέει εδώ, κράτα κάτι μυστικό. Επίσης, μπορεί, επειδή έχει πέσει στο δύο, μπορεί να είναι και μια γυναίκα, η οποία είναι με το μέρος σου και σε βοηθάει. Μπορεί να είναι μια φίλη, μια μητέρα, μια αδερφή, κάτι. Κάτι όπου όμως έχεις βοήθεια. Έχεις βοήθεια και σου ανοίγει λίγο τα μάτια και σου δίνει και σου αποκαλεί τις στιγμές και πράγματα. Όπα, Κρόνος. Στον Κρόνο που σημαίνει εμπόδιο και δυσκολία, έχει πέσει το 9 ξυφών. Μια πάρα πολύ δύσκολη κάρτα. Λοιπόν, δύσκολη κάρτα σημαίνει το 9 ξυφών άγχος, αγωνία, δεν έχω ελπίδα, προδοσία. Και δες εδώ λιγάκι, είναι σαν να είσαι εσύ εδώ πίσω από τα κάγκελα και βλέπεις τους άλλους να είναι ευτυχισμένους. Ή έχεις βρεθεί εσύ ως τρίτο, μάλλον τρίτο πρόσωπο, το εκτός πρόσωπο, έτσι. Είναι και αυτό μια προδοσία, είναι η δυσκολία. Και επειδή πέφτει στον Κρόνο, το 9 ξυφών που είναι από τις δύσκολες κάρτες, θέλει να σου πει ότι με υπομονή θα κλείσεις τυχόν πληγές που μπορεί να έχεις, ο χρόνος θα τις κλείσει, θα φροντίσει και το 9 σημαίνει δίνω ένα τέλος σε αυτό το κεφάλαιο, ας πούμε, της ζωής μου, τέλος ενώ το κεφάλαιο και προχωράω σε κάτι καινούριο, σε κάτι άλλο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έχω μάθει αρκετά πράγματα για τους ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτή η προδοσία για σένα, τι σκοπό είχε, τι είχε να σε μάθει. Γιατί ο Κρόνος στο τέλος σημαίνει μάθημα εδώ, εμπειρία. Κάτι ήθελε να σε διδάξει. Δεν σημαίνει ότι τα προκάλεσε ο Κρόνος, έτσι, δεν σημαίνει ότι τα προκαλέσαν αυτά οι πλανήτες. Σου δείχνουν όμως ένα γενικό οδηγό. Και στο τέλος πάμε στην Αφροδίτη που σημαίνει οι σχέσεις. Οι σχέσεις λοιπόν βγαίνει με ένα 8 πεντάκτηνο εδώ. Είναι η ρουτίνα. Πρόσεξε, το 8 πεντάκτηνο έχει μια εξής αρνητική έννοια. Είναι η ρουτίνα, ρουτινιάζω. Τα ίδια και τα ίδια, ρουτίνα εδώ και τα λοιπά.
Εδώ δείχνει βεβαίως επικέντρωση στο επαγγελματικό κομμάτι. Κυρίως και οι δύο δείχνουν μεγάλη εμπλοκή, μάλλον μεγάλο ενδιαφέρον στα επαγγελματικά τους, στην εμπλοκή τους στα επαγγελματικά, και είναι ok και είναι μια χαρά. Αν το πάω όμως αντίθετα στο χρόνο, μπορώ να πω ότι και οι δύο απασχολημένοι στο οικονομικό κομμάτι, ξεχάσατε ο ένας τον άλλον, απομακρυνθήκατε και ίσως μπήκατε και οι δύο σε τρίτες σχέσεις ή σε από εδώ και από εκεί. Το κρατήσατε μυστικό ή θέλατε να το κρατήσετε μυστικό, αλλά μην ξεχνάτε όμως ότι τελικά οι ψυχές, οι άνθρωποι που ενώνονται με τόσο κόπο γίνεται για κάποιο λόγο που ίσως χρειαστεί τελικά και να παλέψετε με ηρεμία όμως για τις σχέσεις σας και να καταλάβετε ότι η σχέση σας αυτή, παρόλες τις δυσκολίες, ίσως και την απιστία από τους δύο, είναι αποτέλεσμα ενός μάλλον κάρμα το οποίο έπρεπε να ήσασταν μαζί να τα βιώσετε όλα αυτά. Τώρα εννοείται βεβαίως ότι φυσικά κάποια ζευγάρια μπορεί να χωρίσουν, κάποια να μείνουν, αλλά γενικά εδώ βλέπουμε έναν οδηγό, μια πορεία ζωής, έτσι γενικά, λοιπόν, με όλες τις διακυμάνσεις. Εδώ έχει πολλές εμπειρίες, εδώ έχει και πάθος, πολλά πάθη. Στην ουσία ψαχτήκατε σε άλλους ανθρώπους ή η σκέψη σας ή το μυαλό σας ή το συνέστημα ήταν η προσοχή σε άλλους ανθρώπους, ενώ στην ουσία έπρεπε να επικεντρωθείτε στον άνθρωπό σας. Γιατί κάτι ίσως έκλεισε εκεί και έπρεπε να ξανανοίξει. Εντάξει. Φοβερό. Φοβερό αυτό εδώ πέρα. Αυτό το νόημα, αυτή η ζωή γεμάτη εδώ εμπειρίες, δράματα, σαν να βλέπουμε ταινία ας πούμε, αλλά έχει πολύ, μπορεί να έχει και πολύ χαρά. Πάμε λοιπόν σε αυτούς που γεννήθηκαν τώρα την Τετάρτη. Τετάρτη, για να δούμε, εδώ. Τετάρτη. Όσοι γεννήθηκαν Τετάρτη, επηρεάζεστε από το Δία και τον Ερμή. Ο Δίας και ο Ερμής λοιπόν είναι πλανήτες της επικοινωνίας και της δραστηριότητας. Είστε άτομα με πολλά ταλέντα, πολυτάλεντα δηλαδή, επικοινωνιακά, είστε πανέξυπνα, με φράδια και ξυπνάδα, έχετε πολλές δεξιότητες, ικανότητες, αποφασιστικοί, παίρνετε πολύ γρήγορα αποφάσεις και θέλετε να παίρνετε γρήγορες αποφάσεις, δεν είναι, εσείς δεν είστε, να το αναλύσω, να το βάλω κάτω, είναι μπαμ μπαμ εκείνη τη στιγμή, λίγο παρορμητικά, έτσι. Όμως αυτό που χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε εσάς είναι όταν υπάρχει ανεπαρκή σχεδιασμός γενικότερα της απόφασης, δηλαδή είστε πολύ παρορμητικοί και δεν το σκέφτεστε και αυτό μετά σας οδηγεί σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Έχετε φιλοδοξία, θέλετε να έχετε προοπτικές, χρειάζεται όμως να είστε πολύ προσεκτικοί, διότι ο συνδυασμός εδώ στο αρνητικό κομμάτι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, θα το πω έτσι ομά και δεν θα το αναλύσω περισσότερο, να ελκύσετε και βία. Εσείς, να σας ασκηθεί βία. Σταματάω εκεί, δεν το αναλύω περισσότερο. Εντάξει, όπως κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε όμως. Δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλους. Εντάξει. Και πάμε να δούμε τα γενικά μας θέματα. Τι θέμα βγάζει ο ήλιος που πρέπει να αναλυθεί και είναι ο αυτοκράτορας? Μία αρσενική ενέργεια. Είναι ερωτικό? Είναι οικογενειακό? Γιατί εδώ συμβολίζει ο αυτοκράτορας, συμβολίζει και έναν πατέρα, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος εξουσίας? Έχει να κάνει με κάποιον ίσως προϊστάμενό σας με τον οποίο κάτι έχει δημιουργηθεί? Μπορεί. Παρ' όλα αυτά όμως βγαίνει ο αυτοκράτορας. Έχει βγει. Δεν είναι τυχαίο, διότι βγαίνει που είναι ο κρυός. Εδώ κυβνάται αυτή η κάρτα από τον κρυό. Και ο πλανήτης που είναι, να το πω έτσι, ο κυβερνήτης του κρυού, ο ήλιος, έρχεται να δώσει αυτή τη στιγμή να αποκαλύψει, και είναι συμβατές αυτές οι ενέργειες εδώ, ότι πολλές φορές στη ζωή κάποιοι άνθρωποι μας επηρεάζουν. Εντάξει, γιατί εδώ που έχει βγει ο αυτοκράτορας σημαίνει κάποιος άνθρωπος
ο οποίος είναι στη ζωή σας και έχει μεγάλη θέση στη ζωή σας, στην καρδιά σας, στο μυαλό σας, στην ψυχή σας, είναι μέσα σας λοιπόν, παίζει μεγάλο ρόλο. Πάμε να δούμε το συναισθηματικό κομμάτι, σελήνη. Η σελήνη έρχεται με έναν διάβολο εδώ. Δύσκολα τα πράγματα. Τι γίνεται εδώ? Έχουμε τώρα, εδώ έχουμε τον αριθμό 4. Εδώ έχουμε τον αριθμό 6. Έχουμε αυτοκράτορα, έχουμε διάβολο. Συναισθηματικά σημαίνει δυσκολίες και εγκλωβισμοί. Επίσης σημαίνει και πλάνη. Ο διάβολος σημαίνει πλάνη. Ο διάβολος στην ουσία τι κάνει, ποια είναι η δουλειά του? Να μας πλανέψει. Να μας παρουσιάσει κάτι άλλο το οποίο δεν είναι αληθινό, μα να μας το παρουσιάσει σαν πραγματικό, αληθινό και ουσιαστικό, ενώ στην ουσία είναι ένα τίποτα. Συναισθηματικά λοιπόν πολλές δυσκολίες βγαίνουν εδώ για σας. Βγαίνουν συναισθηματικά εγκλωβισμοί, καρμικοί εγκλωβισμοί, δυσκολίες ίσως στην έκφραση, αρκετά πράγματα. Για πάμε να δούμε. Ο Άρης, τι σου λέει πώς να πράξεις? Και βγαίνει εδώ ένα 2 πεντάκτηνο. Κοιτάξτε να δείτε πώς με έναν ωραίο μαγικό τρόπο στα ρηξίματα που έχουμε κάνει μέχρι και την Τετάρτη τώρα αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή εννοώ όσοι γεννήθηκαν και την Τετάρτη που αναλύουμε. Βγαίνει το 2. 2 κούπα, 2 πεντάκτηνο. Το 2 πεντάκτηνο σημαίνει εξορρόπηση. Άρα ένα πράγμα που βγαίνει εδώ είναι η δράση μου τελικά για, στο πρόβλημα το οποίο με απασχολεί. Μπορεί να είναι συναισθηματικό, μπορεί να είναι με αυτόν τον άνθρωπο που είναι πιο όριμος, μπορεί να έχει ερωτευτεί κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία από εσένα. Έτσι, λέω τώρα. Ναι, πρέπει να το εξορροπήσεις, να έρθει ισορροπία. Καταλαβαίνεις μέσα σου ότι κάτι σε συνδέει. Δεν είναι τυχαία αυτή η σύνδεση. Ναι, όντως έτσι είναι. Κάτι σε συνδέει ουσιαστικό, πρακτικό, ρεαλιστικό, αλλά κράτα ισορροπίες. Και προσέγγισε όλη αυτή την κατάσταση εξισορροπώντας συνέστημα και λογική για να δεις τι γίνεται. Εντάξει. Ωραία. Η δράση σου εδώ είναι εξισορρόπηση. Βεβαίως, να το πω και αυτό, έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά εδώ. Αν σε απασχολούν λίγο τα επαγγελματικά, δες το λιγάκι πάλι κράτα ισορροπίες στην εργασία. Πάμε. Ο Δίας που σημαίνει σοφία, γνώση, δυνατότητες. 9 πεντάκτηνο. Ωραία. 9 πεντάκτηνο είναι από τις καλές κάρτες. Είναι μια όμορφη κάρτα. Θέλω να τη δεις. Μοιάζει σαν πίνακα του Van Gogh. Θέλω να το δεις. Είναι ιδιαίτερες κάρτες αυτές εδώ πέρα. Με επιρροές φυσικά από Van Gogh και έχει γίνει μια προσέγγιση τέτοια ώστε αυτές οι κάρτες να είναι όχι ακριβώς 100% ρέπλικα από την τέχνη του Van Gogh, να είναι μια μίξη πραγμάτων, έτσι. 9 πεντάκτηνο είναι από τις καλές κάρτες. 9 πεντάκτηνο βεβαίως σημαίνει μοναξιά, σημαίνει μοναχικότητα, μάλλον μοναχικότητα, όχι μοναξιά, είναι διαφορετικό. Σημαίνει ότι είμαι καλά εκεί που είμαι, όπως είμαι, επικεντρώνομαι στα επαγγελματικά μου. Δίνω μεγάλη σημασία στα επαγγελματικά μου και είναι μια χαρά, έτσι. Σε δεύτερη μοίρα όλα τα υπόλοιπα. Και το 9 πεντάκτηνο σημαίνει ότι κοίταξε να είσαι προετοιμασμένος, προετοιμασμένη, διότι κάποιες καταστάσεις λόγω του 9 θα ολοκληρωθούν. Θα αποχωρήσει κάποιος, λέω τώρα, συνάδελφος από τη δουλειά που είχατε πολύ καλή συνεργασία και θα έρθει κάποιος καινούριος και αλλάζει όλο το σκηνικό. Μπορεί να φύγει ένας προϊστάμενος. Μπορεί αυτός με τον οποίο εσύ αγαπάς και είναι ο αυτοκράτορας θα χρειαστεί να μετακινηθεί, να πάει κάπου αλλού, οπότε εσύ θα αναγκαστείς να μείνεις λίγο πίσω. Διάφορες επιλογές. Πάμε τώρα στον Κρόνο. Ποιο είναι το εμπόδιο που δίνει ο Κρόνος? Και είναι το 5 μπαστούνι. Παρεξηγήσεις, αντιπαραθέσεις, δυσκολίες. Δυσκολία στην επικοινωνία, δεν τα βρίσκουμε και είμαστε σε ένα έδαφος αρκετά δύσκολο. Δυσκολία στην επικοινωνία εδώ. Δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω, προσπαθώ για τα επαγγελματικά μου να δω τι συμβαίνει και να δω τι ολοκληρώνεται, θα προσπαθήσω να κρατήσω ισορροπίες, όμως συναισθηματικά μέσα μου αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα, άσχημα και πολλές φορές και με συνέστημα λίγο έντονο έως εχθρικό για κάποια πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Και το στρέφω και το γυρνάω κυρίως προς τον αυτοκράτορα, γιατί κάτι μου έχει κάνει. Είδατε πώς είναι η ιστορία? Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα εδώ. Φοβερό, είδατε πόσο όμορφα βγαίνει και με τη βάθος. Και εδώ, στην Αφροδίτη, βγαίνει ένας ακόλουθος κούπα. Η ακόλουθη γενικά
Είναι κάρτες οι οποίες αντιπροσωπεύουν οι άντρες ή οι γυναίκες και, και τα δύο φύλλα, δηλαδή και άντρα και γυναίκα, και αρσενικό και θηλυκό. Οι ακόλουθοι επίσης δεν είναι ασήμες κάρτες, όμως έχουν πάντα ένα στοιχείο όλοι τους σχεδόν, η ανοριμότητα. Διότι αφορούν νέες ηλικίες, σαν πρόσωπα. Τώρα εδώ σημαίνει ή εσείς είχατε μία σχέση από παιδιά, είχατε γνωριστεί από παιδιά, και μέσα στην ανοριμότητα τότε της νιώτης και τα λοιπά, κάνατε σχέση, προχωρήσατε και κάπου όταν αρχίσατε να οριμάζετε κάπου δεν κόλλαγε όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν και σχέσεις που γνωρίζονται και πάρα πολλά χρόνια και που είναι μια χαρά αρμονικά και πρέπει να είναι μαζί. Ξέρω και εγώ ανθρώπους που είναι από το γυμνάσιο μαζί, ξέρω, ή από το λύκειο μαζί, ξέρω. Εντάξει. Ή από τα 22 τους χρόνια, ή από τα 23 τους χρόνια. Είναι μια ολάκερη ζωή που λένε. Και αν εσείς τώρα έχετε περάσει 10, 15 χρόνια, 20 χρόνια μαζί, για βάλτε τα κάτω. Είναι μια ολόκληρη ζωή σχεδόν. Ναι, εδώ δείχνει βέβαια λίγο την ανοριμότητα. Εδώ η Αφροδίτη που είναι στις σχέσεις και με έναν ακόλουθο κούπα δεν είναι κακό. Δείχνει όμως μια δυσκολία, μια ανοριμότητα. Δείχνει μια περίεργη κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Δείχνει και μια προσέγγιση και από τους δύο βεβαίως θα έλεγα στο θέμα των σχέσεων λίγο ανώριμη, λίγο έτσι χωρίς βάσεις. Βέβαια υπάρχει συναίσθημα, βέβαια υπάρχει μια προσφορά, υπάρχει μια επικοινωνία σε επίπεδο ας το πούμε μέσα από την καρδιά, μέσα από το συναίσθημα, αλλά περνάτε μέσα από διάφορες εναλλαγές γενικότερα. Εντάξει. Κρατήστε το αυτό. Ωραία. Προχωράμε. Πάμε στην Πέμπτη. Όσοι γεννήθηκατε την Πέμπτη. Όσοι έχετε γεννηθεί Πέμπτη, επηρεάζεστε και εσείς από Δία και Ερμή. Και εσείς. Να ξέρω, για να μην το... πώς το λέμε, να μην... Ναι, από Δία και Ερμή, συγγνώμη αυτό. Από Δία και Ερμή. Όμως, θέλει προσοχή, μην κάνετε λάθος σε κάποιες... εσείς κινδυνεύετε να κάνετε λάθος εκτίμηση της καταστάσεις. Δηλαδή, από την υπερβολική σας αισιοδοξία αυτή τη φορά εσείς, λέτε όλα θα πάνε μια χαρά, όλα θα πάνε μια χαρά. Είναι η αρνητική, είναι αυτό που λέμε η τοξική θετικότητα. Όλα μια χαρά θα πάνε και τελικά βλέπουμε ότι πηγαίνουν κατά διαόλου, έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό θέλει, βέβαια είστε έξυπνοι, με πολύ καλή επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, απλά θέλει προσοχή. Για πάμε. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα που βγαίνει εδώ σε εσάς? 1-7 πεντάκτινο. Αυτό που έρχεται στην επιφάνεια είναι κυρίως τα επαγγελματικά, αλλά και η υπομονή που χρειάζεται να κάνετε για την καριέρα σας και τα επαγγελματικά. Και λέτε εδώ, υπομονή, βρε υπομονή, βρε αυτό. Τα οικονομικά εδώ είναι καλά, δεν είναι εξαιρετικά, είναι σχετικά καλά ας το πούμε. Αλλά από την άλλη όμως θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, το θέμα που έρχεται εδώ πέρα είναι και το θέμα λίγο της οικονομικής ασφάλειας που σε απασχολεί, υπάρχει μια ανασφάλεια εδώ. Συναισθηματικά λοιπόν βγαίνει επίσης το 7 κούπα, δύο εφτάρια. Δύο εφτάρια λοιπόν, στον ήλιο, στη σελήνη, έρχεται να μας μιλήσει, μισό λεπτό, θα πιω μια γουλιά καφέ, να σας μιλήσει ρε παιδιά για ότι έχετε χαρίσματα πνευματικά. Εντάξει, δύο εφτάρια και ένα να ήταν, έχετε και πνευματικά χαρίσματα. Εδώ τώρα στο συναισθηματικό κομμάτι είναι ότι σας αρέσει να ονειρεύεστε, να κάνετε όνειρα. Να φτιάχνετε ένα δικό σας κόσμο και να έχετε και δικές σας επιθυμίες, οι οποίες πολλές φορές δεν θα υλοποιηθούν. Εδώ θέλει και μια προσοχή τι σας υπόσχονται. Να μην σας υπόσχονται τον ουρανό μετάστρα και τελικά άνθρωποι έτσι να έρχονται να σας προσεγγίζουν και τελικά να μην σας δίνουν τίποτα. Ο Άρης έρχεται να σου πει και να σου μιλήσει και να κάνεις δράση για τη στεναχώρια και ίσως για μια απώλεια που πέρασες ή περνάς ή έχεις περάσει στο παρελθόν, γιατί εδώ είναι η απώλεια, θλίψεις, στεναχώρια, για πράγματα τα οποία έχασες, κάτι έχασες. Ήταν άνθρωπος, ένας χωρισμός, ένας φίλος, μια φιλία, ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι ζωή αλλά και να έχει φύγει και να το διακόψατε και να, γιατί ήθελε να ακολουθήσει τα όνειρά του. Εδώ όμως βγαίνει ο Άρης και ο Άρης σου λέει βγες από αυτό,
Ο Άρης επίσης με το Σκορπιό έχουν μια, ας το πούμε, είναι σε έξαρση στο αστρολογικό κομμάτι. Δεν το λέω περισσότερο να μην σας μπερδέψω. Δηλαδή ταιριάζουν πάρα πολύ καλά οι δυο τους. Και σου λέει πάρε ενέργεια και βγες από αυτό την, τον, το, πώς το λένε, το να είσαι σε συνέχεια, σε φόβο, σε θλίψη, σε δυσκολία κτλ. Βγες σου λέει, φύγε από αυτό, φύγε, δεν το αξίζεις. Ο Δίας, που σημαίνει πνευματικότητα, σημαίνει σοφία, γνώση, εμπειρία, έρχεται ένας κρεμασμένος εδώ. Και ο κρεμασμένος σου μιλάει ότι δες τον κόσμο και τις καταστάσεις από μια άλλη πλευρά, από μια άλλη οπτική γωνία. Μάθε τον εαυτό σου, το μυαλό σου να σκέφτεται διαφορετικά. Δες το διαφορετικά. Και βεβαίως εδώ σημαίνει και θυσία. Κάποια θυσία έχει, χρειάστηκε να γίνει από τη δικιά σου τη μεριά, δεν έγινε όμως για κακό. Στο τέλος, κάτι ήταν για καλό, να σου το πω έτσι. Ο Κρόνος που έχει να κάνει με το δυσκολία και το εμπόδιο που σου έρχεται είναι ο Ερημίτης. Βαριέσαι, δεν θέλεις να ψάξεις, να βγεις έξω και να ψάξεις τις επιθυμίες σου και αυτά που θέλεις να πετύχεις. Ό,τι είναι. Δεν θέλεις, είναι εμπόδιο εδώ. Θες χρήματα, δεν βγαίνεις έξω. Θες συνέστημα, θες έναν, ξέρω εγώ, σύντροφο, έναν μεγάλο έρωτα, μια συνεργασία στα επαγγελματικά. Δεν βγαίνεις προς τα έξω. Η ζωή θέλει ρίσκο. Εδώ σημαίνει δεν βγαίνω. Και τι έχουμε, έχουμε το εννιάρι, και το εννιάρι σημαίνει ότι, κοίτα, αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει για πάντα, σημαίνει ότι μπορείς εσύ κάποια στιγμή να κλείσεις τον κύκλο του και να αρχίσεις να ψάχνεις, έτσι, αυτό σημαίνει εδώ. Και σχέσεις, θέματα σχέσεων. Θέματα σχέσεων γενικότερα, 5. Έχουμε ένα 5 ξυφών. Δύσκολα τα πράγματα. 5 εδώ, 5 εδώ. Τα πεντάρια εδώ είναι δύσκολα. Ήττα. Έχεις απογοητευτεί. Έχεις φάει ήττα. Και να το πάρω λίγο ανάποδα, να σου το εξηγήσω και να σου το πω πώς μπορείς να βγεις, γι' αυτό τα κάνουμε αυτά τα ωραία πράγματα, για να πάρεις λίγο και έμπνευση. Ιτήθηκα στη ζωή πολλές φορές. Έχω χάσει, ναι. Πρέπει όμως να συνεχίσω να ψάχνω, να βλέπω τελείως διαφορετικά, να αλλάξω την οπτική μου και τον κόσμο και μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσω το χρόνο μου για να μάθω. Μαθαίνω, διδάσκομαι το σημαίνει. Να βγω από τη θλίψη μου, να καταλάβω ότι στη ζωή όλοι οι άνθρωποι έχουν απώλειες. Και sorry, δεν το λέω κοινικά, είναι μέσα στη ζωή, είναι νόμος της ζωής. Να μην κάνω όνειρα τα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, αλλά τελικά να καταλάβω ότι στη ζωή τα πράγματα πολλές φορές χρειάζονται το δικό τους χρόνο και την υπομονή. Και το ερώτημα που χρειάζεται να κάνω πάντα στη ζωή μου, σε οποιοδήποτε κομμάτι, είναι: αξίζει, αξίζει να περιμένω, αξίζει το χρόνο του. Εντάξει, πόσο σημαντικό και πόσο ωραίο. Ωραία λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να το μαζέψουμε και αυτό εδώ. Πολύ ουσιαστικό. Βαθύτατη ανάλυση. Δεν έχετε παράπονο. Πάμε λοιπόν τώρα στην Παρασκευή. Εντάξει. Όσοι γεννήθηκατε την Παρασκευή. Πάμε. Εδώ. Παρασκευή. Έχετε ενθουσιασμό. Η Παρασκευή κυβερνάται από την Αφροδίτη. Ρομαντικά, ενθουσιώδη, με καλλιτεχνική φύση, ομορφιά, τους σας αρέσει πάρα πολύ γενικότερα η ομορφιά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, επικοινωνιακή, ευαίσθητη, είστε μια ευαίσθητη ψυχή. Λοιπόν, χρειάζεται να κρύψετε πολλές φορές την ευαισθησία σας, γιατί δεν θέλετε να την αποκαλύψετε στους άλλους ανθρώπους και να σας τσαλαπατήσουν ή να την εκμεταλλευτούν. Χρειάζεται όμως, σαν ένα έτσι, μια συμβουλή, είναι να έχετε αυτοπεποίθηση. Δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. 5 μπαστούνι. Το 5 μπαστούνι σημαίνει παρεξηγήσεις, διαμάχες, διαπληκτισμοί, δυσκολίες. Δεν χρειάζεται να φοβάστε. Είναι μια κάρτα που βγήκε, επειδή και πάνω στην Αφροδίτη που λέγαμε τώρα για τις σχέσεις και την αυτοπεποίθηση. Μη φοβάστε. Εύκολο να το λέω εγώ βέβαια. Μη φοβάσαι. Μπορείτε όμως εσείς να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας. Αυτό λέει εδώ πέρα, έχετε τη δυνατότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν στον ήλιο ποιο είναι το θέμα το οποίο βγαίνει και μας έρχεται στην επιφάνεια. 7 ξυφών, άνθρωποι, καταστάσεις δύσκολες, ξύφοι,
απειλητικά για εσάς. Δεν χρειάζεται να φοβάστε. Το 7 ξυφών επίσης σημαίνει, είναι και προδοσία εδώ. Φοβάστε την προδοσία. Φοβάστε μην προδώσω την ευαισθησία σας, την καρδιά σας, την ψυχή σας. Είναι εύκολο εγώ να λέω τώρα μην φοβάστε, αλλά το 7 ξυφών εδώ σημαίνει ότι 7 αγγελικά τάγματα δυνάμεις έρχονται να σας βοηθήσουν όταν εσείς το επικαλεστείτε και έχετε ανάγκη. Αυτή είναι η μυστική. Αυτό είναι το μυστικό αυτής της κάρτας. Εντάξει, έχετε δυνατότητες. Συναισθηματικά, μη φοβάστε να παίρνετε ρίσκα. Άσος μπαστούνι, σημαίνει παίρνω ρίσκο, προχωράω. Συναισθηματικά ανοίγομαι, δεν φοβάμαι. Να ανοιχτώ, να ερωτευτώ, να προχωρήσω, γιατί πολλές φορές υπάρχουν καθαρί που τους ακούω και λένε φοβάμαι να ερωτευτώ. Μα άμα φοβάσαι μια ζωή, δεν θα πας πουθενά. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το παλέψεις, να ανοιχτείς. Εδώ έχουμε στον Άρη, που σημαίνει δράση, εδώ είναι ο Άρη, σημαίνει δράση, έχει βγει ο κρεμασμένος. Ο κρεμασμένος σημαίνει λοιπόν ότι έχω εμπιστοσύνη, θα θυσιάσω κάποια πράγματα από το χρόνο μου να κάνω, να μάθω, να δω τι γίνεται, να δράσω, να αφιερώσω δηλαδή χρόνο για να κάνω κάποιες δράσεις, κάποιες αποφάσεις, αλλά στο τέλος θα καταλάβω ποιο είναι το σχέδιό μου, η αποστολή μου, τι κρύβεται από πίσω, τι υπάρχει. Δίας, ο Δίας έρχεται με έναν ήλιο, με μία αυτοκράτηρα. Πολύ καλό, πολύ δυνατή κάρτα. Ο Δίας σημαίνει σοφία γνώσης. Εδώ μπορεί να είναι τώρα. Η αυτοκράτηρα μπορεί να σημαίνει μια δασκάλα, η οποία έρχεται και σας βοηθάει, σας μιλάει για ενέργεια, σας μιλάει για διάφορα πράγματα, μπορεί να θεραπεύτρια ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί και ψυχοθεραπεύτρια, έτσι. Μπορεί να είναι διάφορα πράγματα εδώ. Λοιπόν, όμως, επίσης μπορεί να. Θα μου πείτε να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν σημαίνει ότι κάποιος χρήζει ανάγκης ψυχοθεραπευτή. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι πολλοί άνθρωποι από εμάς μπορεί να χρειαστούν να ζητήσουν βοήθεια και δεν είναι κακό για να καταλάβουν καλύτερα την ψυχή τους και τον εαυτό τους από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει, γνωρίζει κάποια πράγματα και να τους βοηθήσει να σταθούν πολύ δεν στα πόδια τους, γιατί εδώ έχει πολύ ευαισθησία και όταν σταθείτε στα πόδια σας κάνετε θαύματα εδώ. Κρατήστε το αυτό υπόψη. Κάνετε θαύματα. Η αυτοκράτηρα σημαίνει αναγέννηση. Σημαίνει ανανεώνομαι. Σημαίνει επίσης ενέργεια. Σημαίνει το 3, διασκέδαση. Παίρνω χαρά από τη ζωή. Προσέξτε, παίρνω χαρά από τη ζωή και από τη ζωή μου. Και αυτά που κάνω. Σημαντικό αυτό. Ποιο είναι το εμπόδιο εδώ που χρειάζεται να ξεπεραστεί στον χρόνο? Ναι, είναι το 3 μπαστούνι. Εδώ τώρα έχει να κάνει με τη χαρά. Σας έχει απαγορευτεί η χαρά, δεν πρέπει να χαίρεστε, πιστεύετε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν μπορούμε να χαιρόμαστε, δεν έχουμε τις δυνατότητες, μπορεί, ο καθένας τώρα αναλόγως. Αλλά εδώ ο Κρόνος, το κυρίως πρόβλημα που βιάζει εδώ, είναι 3 μπαστούνι. 3 μπαστούνι είναι η χαρά, είναι τα σχέδια, είναι η επικοινωνία, είναι προχωράω μπροστά στη ζωή μου, κάνω πράγματα. Κρατήστε το αυτό. Χρειάζεται να το αλλάξετε και οι σχέσεις. Έχει βγει το 8 μπαστούνι. Ωραία, δεν είναι κακό αυτό. Το 8 μπαστούνι σημαίνει βάζω σκοπό. Εδώ η Αφροδίτη σου μιλάει για πάθος. Σ' αρέσει το πάθος. Σ' αρέσει αυτό το κάψιμο, το όμορφο. Σ' αρέσει το ενδιαφέρον. Σ' αρέσει να έχεις σκοπό τη ζωή σου, τον έρωτα. Γιατί ο έρωτας δίνει και ενέργεια. Και γυρίζοντας λίγο την ιστορία ανάποδα, η Αφροδίτη σου λέει εδώ έρωτας. Σου μιλάει για σκοπό της ζωής, για αποστολή στη ζωή σου. Σου μιλάει το πάθος, το πόθο, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία μας σκαίνε με όμορφο τρόπο. Να ξεπεράσεις τη δυσκολία που έχεις να νιώσεις χαρά. Ζήτα βοήθεια, αλλά μπορείς να αναγεννηθείς, να ανανεωθείς. Δες τη ζωή λίγο με διαφορετικό τρόπο και πού χρειάζεται να επικεντρώσεις το χρόνο σου για να μάθεις πράγματα και να κάνεις πράγματα και να αντιληφθείς και να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης. Προχώρα συναισθηματικά, μη μασάς και μη φοβάσαι την προδοσία. Από πίσω σου έχεις τόσες δυνατότητες και τόσες δυνάμεις και τόσες ευκαιρίες και τόσο πολύ ισχυρό δυναμικό το οποίο δεν σε σταματάει. Μη μασάς. Μη φοβάσαι. Προχώρα λοιπόν με δύναμη, με αυτοπεποίθηση, έτσι. Ωραία λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Για να τα μαζέψω εδώ. Και να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο. Όσοι γεννήθηκαν τώρα, λοιπόν, το Σάββατο.
Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό εδώ πέρα. Σάββατο λοιπόν. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι. Επηρεάζεστε από τον Κρόνο. Κρόνος, έτσι. Δύσκολος πλανήτης. Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, σταθερότητα. Σας κάνουν σοβαρά άτομα, υπεύθυνα. Έχετε πολύ ισχυρή ηθική δεοντολογία, πρακτική συνεπής, προσήλωση στους στόχους. Όμως, τι προσέχουμε? Να μην εγκλωβιστείτε σε μια υπερβολική σοβαρότητα, σε ένα υπερβολικό κλείσιμο, στο να εγκλωβιστείτε στη σταθερότητα, δηλαδή μόνο σταθερότητα, μόνο το σταθερό κομμάτι και τίποτε άλλο, γιατί η ζωή προχωράει, η ζωή φέρνει αλλαγές και χρειάζεται και προσαρμογή. Και γενικά αυτό μπορεί να σας δυσκολέψει λιγάκι, έτσι, αυτό. Πάμε όμως τώρα να δούμε το ρίξιμο αυτό εδώ, τι έχει να μας πει. Α, εδώ, δυσκολεύομαι τώρα να μαζέψω τις κάρτες. Λοιπόν, okay, τις φέρουμε έτσι και πάμε. Το θέμα το οποίο μας φέρνει ο ήλιος στην επιφάνεια και χρειάζεται να αναλυθεί, το οποίο είναι ένας υπότης, κούπα. Τι έγινε ο υπότης? Ψάχνουμε τον υπότη που θα έρθει με το άλογο του και έρχεται αυτός, έρχεται με ένα ψάρι εδώ, για δες. Μια όμορφη εικόνα αντί για άλογο, έρχεται με ψάρι. Η υπότης κούπα δεν είναι κακή κάρτα. Είναι από τις πολύ καλές γενικότερα. Οκ, θα το δούμε. Ο υπότης σημαίνει έχω αποστολή στη ζωή μου. Μπορεί να αφορά για εσένα, για την αποστολή στη ζωή σου. Ποια είναι η αποστολή μου? Και η κούπα σημαίνει το συνέστημα. Σημαίνει ο έρωτας. Σημαίνει συνεργασία. Σελήνη που έχει να κάνει με τον έρωτα και μας βγαίνει πάλι με έναν πολύ όμορφο τρόπο το δύο μπαστούνι, αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες. Άρα για εσένα αγαπημένη μου είναι ότι δίνεις μεγάλη σοβαρότητα, μεγάλη υπευθυνότητα στο κομμάτι του τι σημαίνει αγάπη και έρωτας. Ζεις για τον έρωτα, ζεις για την αγάπη και σου αρέσει επίσης με έναν τρόπο κάπως ο υπότης ή η αμαζόνα σου να έρθει και να σου προσφέρει την αγάπη της κιόλας. Θα ήταν πολύ ιδανικό αυτό για σένα. Εδώ τώρα ο Άρης σου λέει βγες από το 9 ξυφών. Θλίψεις, στεναχώρια. Γιατί προδόθηκες, στεναχωρήθηκες. Το 9 ξυφών, επειδή είναι και το 9, σημαίνει δώσε τέλος σε αυτό το κύκλο στεναχώριας που περνάς για κάποιο λόγο, για την αποστολή, για τον άνθρωπο που δεν έχει έρθει ακόμα, για τις αδελφές ψυχές δίδυμες φλόγες που με κάποιο τρόπο δεν ανταποκρίθηκαν όπως ήθελες εσύ. Κάνε κάτι όμως, λέει εδώ. Ο Άρης, ο πλανήτης ο Άρης σου λέει δράση. Τι δράση θα πάρεις, τι θα κάνεις, αυτό λέει εδώ. Ο Δίας λοιπόν, ο οποίος έρχεται με ένα πολύ ωραίο που αντιπροσωπεύει λοιπόν τη σοφία, τη γνώση, τα δώρα του, 6 ξυφών. Το 6 ξυφών είναι αναζήτησε την ηρεμία του μυαλού. Το 6 ξυφών σημαίνει αφήνω πίσω το παρελθόν μου, κάνω ένα νέο ξεκίνημα, μια καινούργια αρχή, κάνω νέα πράγματα στη ζωή μου, φέρω νέα πράγματα και επίσης σημαίνει πού χρειάζεται να πάω, να μετακινηθώ. Μπορεί να σημαίνει και μετακίνηση εδώ, έτσι. Αλλάζω τόπο. Λέω ότι δεν ισχύει για όλους, έτσι. Ισχύει για κάποιους από εσάς σε έντονο επίπεδο. Αλλάζω το που μπορώ να κάνω ταξίδι. Μπορώ να κάνω ταξίδι με τον άνθρωπο που αγαπάω για να τα ξαναβρούμε κιόλας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα γίνει ταξίδι. Μπορεί να είναι μια μετακίνηση. Μπορεί να είναι ωραία, πάμε να ζήσουμε, ξέρω για ένα διάστημα. Λέω τώρα σε αυτό το νησί. Λέω τώρα. Αλλά 6 ξυφών μιλάει και για το παρελθόν. 6 ξυφών μιλάει για το παρελθόν σας. Και πρέπει, αν γίνει κάποια συζήτηση, να γίνει με ήρεμο τρόπο. Κρόνος, που έχει να κάνει με τα εμπόδια, εδώ είναι το 8 μπαστούνι. Εμπόδια στην επικοινωνία. Δυσκολία στην επικοινωνία. Δυσκολία να επικοινωνήσετε. Μπορεί να σημαίνει ότι είστε μακριά. Μπορεί να σημαίνει ότι χωρίσατε και έπρεπε κάποιος από εσάς να φύγει μακριά για κάποιο λόγο. Για τα επαγγελματικά του, για να βρει την ψυχή του, τον εαυτό του, να ψαχτεί την αποστολή του, οτιδήποτε. Εδώ δείχνει όμως δυσκολία στην έκφραση του πάθους του ενός προς τον άλλον, αλλά και του τι αισθάνεται και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του. Δηλαδή ενώ το έχεις μέσα σου και είναι εδώ στο στόμα να πεις ότι εσένα θέλω στη ζωή μου, δεν σου βγαίνει, κολλάς. Εντάξει, αυτό ένα παράδειγμα. Και στο θέμα των σχέσεων έχει βγει ένας άλλος υπότης, ο υπότης πεντάκτηνο. Ανοίγουμε και κλείνουμε με έναν υπότη.
Ο σκοπός της ζωής σου είναι και τα οικονομικά, είναι τα επαγγελματικά, είναι η διάκριση, βεβαίως, γιατί το θέλεις αυτό. Και στο θέμα των σχέσεων σου αρέσει και δίνει σημασία στο να έχεις και μια οικονομική επιφάνεια. Και στους δύο, και σε ποιον δεν αρέσει βεβαίως, αλλά λέμε γενικά. Εντάξει. Εδώ όμως υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία, πρέπει να την ξεπεράσεις. Νέα ξεκινήματα, μπορείς να κάνεις νέα πράγματα, να προχωρείς με ηρεμία, μία μυαλού, δράσε, άφησε πίσω τη στεναχώρια και όποια θλίψη υπάρχει. Να ξέρεις ότι υπάρχει εδώ αδελφή ψυχή δίδυμη φλόγα που είναι εκεί για σένα ή που την είχες γνωρίσει, αλλά εδώ με έναν άλλον υπότι, κούπα, κάπου υπάρχει μια συνάντηση, κάπου υπάρχει μια επικοινωνία, κάπου υπάρχει μια προσφορά συναισθήματος και όλο αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, δεν το προχωράω άλλο διότι να το κλείσουμε όμορφα. Ούτως ή άλλως το νόημα και το... και την κεντρική ιδέα την έχετε αποκτήσει, την έχετε πάρει, ωραία. Και πάμε τώρα στο τελευταίο, Κυριακή λοιπόν. Για να δούμε. Λοιπόν, μια ανάσα να πάρω και πάμε στην Κυριακή. Η ανάσα ήταν μια γουλιά καφές, βέβαια. Περνάμε και ωραία, παιδί. Λοιπόν, ήλιος. Οι άνθρωποι της Κυριακής επηρεάζονται από τον ήλιο. Ο βασιλιάς των πλανητών, χαρακτήρα, επηρεάζει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα, έτσι. Έχετε αυτοπεποίθηση, αποφασιστική, ισχυρή δύναμη. Όταν λέμε αυτοπεποίθηση, δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι και ουαουαου. Μπορεί κάποιοι να εξωτερικεύονται πολύ εύκολα, όμως μέσα σας έχετε, το νιώθετε, το έχετε. Έξυπνη, φιλόδοξη, ηγεσία. Σας αρέσει η ηγεσία, σας αρέσει να ηγείστε. Όμως αυτό που χρειάζεται προσοχή και γίνεται αρνητικό είναι η υπερβολική αυτοπεποίθηση και να ζητήσετε και τη συμβουλή των άλλων ανθρώπων. Δεν τα κάνετε όλα μόνοι σας και μόνες σας. Πάρτε και 2-3 συμβουλές γιατί η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να οδηγήσει στην αλαζονία και σε λάθος αποφάσεις. Έτσι, πάμε τώρα. Ποιο είναι το θέμα το οποίο θα βγει και θα μας πει εδώ τώρα τι έχουμε. Ήλιος. Για να δούμε το άλλο. Ο ήλιος λοιπόν μας αποκαλύπτει έναν ακόλουθο κούπα. Μάλιστα. Ο ακόλουθος κούπα έχει να κάνει με συναισθήματα. Έχει να κάνει με την προσφορά της αγάπης. Έχει να κάνει με την ευαισθησία. Έχει να κάνει με τη ζεστασιά της αγάπης. Okay. Πάμε στη Σελήνη και η Σελήνη μου βγάζει λοιπόν, μου βγάζει το 4 κούπα. Γουτσου γουτσου εδώ έχουμε. Εδώ έχουμε πολύ αγάπη. Εδώ έχουμε πολύ συναίσθημα. Εδώ έχουμε όμορφα πράγματα. Έχουμε ανθρώπους πολύ ζεστούς. Θα μου πείτε, είναι όλοι όσοι έχουν γεννηθεί την Κυριακή έτσι? Όχι, το ξεκαθαρίζω. Όμως μία γενική τάση που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει αυτό που απασχολεί γενικά εσάς, είναι το συναισθηματικό κομμάτι και δίνεται πολύ μεγάλη σημασία. Και η ζεστασιά της αγάπης. Και ποιον άνθρωπο δεν ενδιαφέρει η αγάπη? Στο κομμάτι του Άρη τώρα που έρχεται για δράση, έρχεται λοιπόν μία, εδώ τι έχουμε, εδώ λοιπόν έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Η βασίλισσα πεντάκτηνο μιλάει με σοφία, δηλαδή πάρε αποφάσεις, φρόντισε να πάρεις αποφάσεις με σοφία, με γνώση, με ψυχραιμία, με αυτοσυγκράτηση, όχι με παρόρμηση, σε αυτά τα οποία σε απασχολούν. Δράσε με σύνεση. Θα δράσεις με σύνεση, λέει εδώ. Δράσε, αλλά με σύνεση. Ο Δίας που σημαίνει και σοφία, εμπειρίες, πράγματα, γνώσεις, έρχεται με ένα 4 ξυφών. Το 4 ξυφών σημαίνει μην κάνεις το παιδάκι που σου πήρανε το κουλούρι, ας πούμε, και στεναχωριέσαι. Μπορεί να χρειαστείς ξεκούραση. Μην παρεξηγήσει, γιατί εδώ σημαίνει και λίγο παρεξηγήσει. Μην παρεξηγήσει, μην μπαίνει σε καταστάσει παρεξηγήσεων με του ανθρώπου. Πάρε λίγο το χρόνο σου. Πάρε το χρόνο σου, πάρε μια άδεια, πάρε λίγο day off που λένε από τη δουλειά, λίγο να ξεκουραστεί, να κάνει. Λίγο χρειάζεται μια ηρεμία. Για κάποιο λόγο χρειάζεσαι μια ηρεμία. Γιατί είπαμε εδώ και για λόγου υγεία, αλλά και εδώ σου βγαίνει κάτι λίγο να ξεκουραστεί. Οκ. Okay. Μπορεί να έχει περάσει δύσκολα και να χρειάζεσαι την ξεκούραση. Λοιπόν. Ο Κρόνος λοιπόν με τι δυσκολίε και τα εμπόδια του φέρνει λοιπόν εδώ ένα. Για να δω τι είναι αυτό.
Ένα εννέα ξυφών. Εννέα ξυφών είναι εγκλωβισμός, σημαίνει στεναχώρια, θλίψη, απογοήτευση, αγωνία, δεν κοιμάσαι καλά τα βράδια, έχεις δυσκολίες, περνάς δυσκολίες γενικότερα, είναι το εννέα όμως και αυτές οι δυσκολίες σημαίνει ότι είναι στο χέρι σου να τις ξεπεράσεις. Για κάποιο λόγο συμβαίνουν, δεν είναι για κακό. Δεν τις έχει φέρει ο χρόνος, εννοείται, έχουν γίνει λόγω της ζωής, έτσι, η ζωή φέρνει δυσκολίες, αλλά είναι εκεί για να σε διδάξει κάποια πράγματα. Και εδώ έχουμε μια πανέμορφη κάρτα με την Αφροδίτη που σημαίνει σχέσεις. Και είναι, εδώ είναι το 8, ο αριθμός 8 που είναι η δύναμη. Η δύναμη λοιπόν έρχεται να σε διδάξει και να σου πει ότι είναι η δύναμη της αγάπης. Για σένα αγαπημένη που έχεις γεννηθεί την Κυριακή, είναι η δύναμη της αγάπης που θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις οποιοδήποτε εμπόδιο σε απασχολεί, οποιοδήποτε αγωνία, άγχος ή οτιδήποτε και να είναι αυτό, και επίσης όχι μόνο η αγάπη αλλά και η εσωτερική σου δύναμη, η εσωτερική σου έτσι υπόσταση, η εσωτερική σου αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις όλα τα εμπόδια στη ζωή, όποια και να είναι αυτά, να ξεκουράζεσαι, να δίνεις στον εαυτό σου ώρες που μπορείς εσύ να ξεκουράζεσαι. Υπάρχει μία γυναίκα εδώ, μία βασίλισσα, πεντάκτηνο, γη δηλαδή, η οποία είναι εκεί και σε βοηθάει για κάποιο λόγο. Είναι μάνα, είναι συνάδελφος, είναι η γυναίκα σου, είναι το κορίτσι σου, είναι γη. Βασίλισσα, είναι όρημη, δυνατή, με αυτοπεποίθηση, με αρκετή γοητεία, η οποία όμως είναι αυτή η γοητεία, ή πώς να το πω, η γοητεία η περίεργη, η παράξενη της γης, αυτή η σταθερότητα, η στοικότητα ίσως, έτσι, η ματιά, το βλέμμα, ένα περίεργο σταθερό βλέμμα και ένας μαγνητισμός περίεργος που δεν μπορείς να τον εξηγήσεις, αλλά είναι εκεί για βοήθεια και σου ξυπνάει τα συναισθήματα. Πρόσεξε. Στην ψυχή σου σου ξυπνάει το τέσσερα κούπα, το οποίο είναι περίεργο και δύσκολο και περιοριστικό, γιατί έχουμε εδώ ένα 4 και άλλο ένα 4, βάζεις περιορισμούς στη ζωή σου, στο συναισθηματικό κυρίως κομμάτι, και δεν θέλεις να ανοιχτείς, δεν ανοίγεσαι εύκολα συναισθηματικά, παρόλο που έχεις δύναμη και αυτοπεποίθηση. Το 4 σημαίνει ότι βαριέμαι και περιμένω και βαρέθηκα και τους βαρέθηκα και βαριέμαι να περιμένω την αγάπη ή τον έρωτα ή δεν ξέρω τι, και είναι δίπλα σου, λέω τώρα, έτσι. Και ο ακόλουθος, που είναι και στον ήλιο, που είναι ο ακόλουθος κούπα, είναι ότι ο έρωτας έχει μια παιδικότητα. Έχει μια κεντρικότητα, έχει και μια παραξενιά, έτσι, οι ερωτευμένοι πολλές φορές συμπεριβεύονται και λίγο παιδιάστικα. Έτσι είναι ο έρωτας όμως. Έχει και μια, ίσως και μια ντροπή λίγο και μια συστολή. Έχουμε και ένα κοκκίνισμα, έτσι, δηλαδή κοκκίνιζουν τα αυτιά μας, ας πούμε. Ή κοκκίνιζουμε όλοι μας. Βλέπουμε τον άλλον, κάτι μας λέει, μας ρίχνει μια ματιά, ή μπουπ, κοκκινίζουμε. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, ρε παιδιά. Εμείς το κοροϊδεύουμε. Είναι μια ένδειξη του σώματος που αντιδρά στο ερέθισμα και θέλει να πει ότι αυτό που μου είπες με έκανε λίγο άβολα, αλλά αισθάνομαι και όμορφα μέσα μου. Και είναι όμορφο το συναίσθημα αυτό. Και είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα της αγάπης του έρωτα. Μην κλίνεσαι. Αυτό θέλει να σου πει. Μην κλίνεσαι. Έχεις δύναμη. Μπορείς να προχωρήσεις και μπορείς να ερωτευτείς και να αγαπήσεις και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και να ξεπεράσεις πράγματα με αυτοπεποίθηση. Φίλες και φίλοι μου, ήταν κάτι όμως που σας άρεσε, ήταν κάτι ουσιαστικό, ήταν κάτι που σας έδωσε σας χαρά, σας γέμισε, αυτό θέλω να ξέρω. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.